Κύριε Σερέτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Ευχαριστώ πάρα. Αν και οι αριθμοί, ξέρετε, των ψήφων, δεν δικαιολογούσαν, εγώ θα το πω έτσι, εντός εισαγωγικών το δικαιολογούσαν, την ανάδειξή σας εκ νέου ως γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής. Εν τούτης, η διαδικασία αυτή προβλέπει ότι δεν θα πάει κάποιος να διεκδικήσει τη θέση του γραμματέα βάσει των ψήφων, αλλά βάσει των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ηγηθούν, έτσι δεν είναι? Ο κανόνας ισχύει εδώ και δεκαετίες και ήταν γνωστό σε όλους από πριν. Αν ο κανόνας ήταν ότι ο γραμματέας θα έβγαινε ο πρώτος σε ψήφους, άλλα θα ήταν διαφορετική η τακτική και η στρατηγική που ακολουθήθηκε. Ναι. Δόθηκε αλλού το βάρος. Πώς νιώθετε, πίστα ξανά στο δημόνι? Ικανοποιημένος. Καταρχάς, δικαιωμένος όχι προσωπικά μόνο, αλλά για όλους τους ανθρώπους, για όλη την ομάδα που έτρεξε τα προηγούμενα χρόνια σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Γιατί όταν ξεκινήσαμε, βρήκαμε μια δύσκολη κατάσταση στον χώρο. Προσπαθούσαμε να ανασυστήσουμε ένα κλάδο, ένα επαγγελματική κατηγορία, ψηφοδέλτια. Σωστό. Το δεύτερο που έχω να επισημάνω είναι ότι εκτός από τους ανθρώπους όπως εσείς που έχετε μια εμπειρία ετών στην πολιτική, αν θέλετε, ζωή, και νέα πρόσωπα, φρέσκα πρόσωπα, με νέες ιδέες, τα οποία και θέλησαν να είναι στη διαδικασία της εκλογής και αργότερα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για να μπορούν να προσφέρουν από κάποια θέση ευθύνης. Φυσικά, δεν πάει μπροστά κανένα μια συλλογικότητα μόνο με νέους ή μόνο με παλιούς. Φυσικά, η δύναμη προκύπτει και το καλό αποτέλεσμα από το συνδυασμό της εμπειρίας, της γνώσης που έχουν συσσωρευμένοι οι παλιοί μαζί με τον υπερβάλλοντα ζήλο των νέων, την όρεξη, τον ενθουσιασμό τους. Εάν αυτό το πάντρεμα γίνει σωστά, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, και το ξέρουμε, το αντιλαμβανόμαστε από οτιδήποτε σκεφτούμε, δηλαδή από ποδοσφαιρική ομάδα, απλά να το δούμε, χρειάζεται ο συνδυασμός όλων. Τώρα, και η καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επόμενο διάστημα. Πρέπει όμως καταρχήν νομίζω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο ή ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, νομίζετε? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Ο κόσμος το έχει τούμπανο, φαίνεται, και εμείς κρυφό καμάρι. Όλοι ξέρουν ότι έχουμε ιονή μπει στην προεκλογική περίοδο. Και μάλλον την περίοδο αυτή για τα μπάνια του λαού θα μας αφήσουν να την κάνουμε ακόμα αναρωτιόμενοι. Όλοι προσδιορίζουν, ναι, και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πρόσφατα άφησε ανοιχτό το παράθυρο, λέγοντας ότι η χώρα δεν αντέχει μια μακρά προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα, όπως το ότι πιθανόν να γίνουν και δεύτερες εκλογές αυτή τη φορά. Κάτι ακούσαμε σήμερα από κάποια δημοσιεύματα, έλεγαν ακόμη και για τρίτο γύρο. Εντάξει. Θα το δούμε, ο κόσμος θα οδηγήσει. Είναι τα σενάρια τα οποία αυτή τη στιγμή λέγονται, αναλύονται, υπάρχουν κάποιες πολιτικές. Εντάξει, όλα είναι ένα πολιτικό παιχνίδι. Υπάρχει ένα, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα παιδικό τραγουδάκι, έχω μικρά παιδάκια εγώ και το έβλεπα, θα πρέπει να το μάθουμε οι μεγάλοι, το οποίο λέει «Η σιωπή είναι χρυσός όταν μιλάει ο λαός». Σωστό. Έρχεται η ώρα να μιλήσει ο λαός, στο να αφήσουμε, να τον ακούσουμε. Μέχρι να έρθει η ώρα ο λαός να αποφανθεί και στην κάλπη, εδώ σε τοπικό επίπεδο έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις υποψηφιότητες των βουλευτών, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, το ΠΑΣΟΚ, από ποιους θα εκπροσωπηθεί εδώ? Τουλάχιστον γνωρίζουμε τα 2-3 πρόσωπα. Προχθές έκανε την πρόθεσή της. Ανακοίνωσε μάλλον ότι θέλει να είναι υποψήφια βουλευτής, κυρία Κατερίνα Ρίζου, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Τα άλλα τα πρόσωπα, κύριε Σαρέτη? Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Γκόγκας θα είναι εκ αναλυτικά, νέου, ναι, ως εκ του καταστατικού οι εν ενεργεία βουλευτές, εφόσον επιθυμούν, δικαιούνται να είναι ξανά υποψήφιοι Ο κύριος βουλευτές. Μέγας θα είναι. Έχει εκδηλώσει και εκείνος την Το ενδιαφέρον του, τα ναι. πήγε πολύ καλά την προηγούμενη φορά, οπότε και οι περισσότεροι περιμένουν την υποψηφιότητά του.
Δεν θα έχετε δηλαδή εσείς κάποια σύννεφα, όλα θα πάνε μια χαρά εδώ. Αυτό θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Μου τα γυρνάτε. Υπάρχει, αλλά εντάξει, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό και ένα πολύ ευχάριστο πρόβλημα. Όταν έχεις βέβαια 5-6 αξιόλογους ανθρώπους που διεκδικούν μία ή δύο θέσεις σε ένα ψηφοδέλτιο, μπαίνεις στη... ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα βρεθείς στη δυσάρεστη θέση να πεις σε κάποιους από αυτούς ότι... Το θέμα είναι όμως πώς εκφράζεται και αυτή η δυσαρέσκεια αυτών που θα μείνουν εκτός. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Από την αρχή που μπαίνει κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία, οφείλει να γνωρίζει ότι δεν είναι νόμο τελειακό ότι θα επιλεγεί και θα εκλεγεί αυτός. Είναι 10 άνθρωποι που ξεκινάνε αυτή τη διαδικασία. Καλά, αυτό όμως τώρα μην πείτε ότι δεν το έχετε συναντήσει ακόμη και στις εκλογές. Φυσικά. Για τις νομαρχιακές επιτροπές. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα. Σε όλες. Ναι, είναι οι χαρακτήρες των ανθρώπων. Κάποιοι είναι πιο παρορμητικοί και μετά από μια στενοχώρια, από μια πίκρα, αντιδρούν λίγο πιο έντονα. Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα αυτά. Ούτε προφανώς η επιτροπή των ψηφοδελτίων. Ο Βαγγέλης ο Αργύρης από τα Γιάννη έχει κάτι προσωπικό με έναν υποψήφιο και κάτι άλλο. Θα διαλέξει υποψηφίους όλους τους νομούς, όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα γίνει μια επιλογή με πολιτικά κριτήρια, η καλύτερη δυνατή. Δεν είναι δυνατόν όλα να γίνουν τέλεια σε όλη την Ελλάδα. Κάπου μπορεί να γίνει και ένα λάθος ή μια επιλογή να έπρεπε να γίνει διαφορετικά. Ανθρώπινα είναι αυτά. Όποιος δρά και εργάζεται κάνει και λάθη. Όποιος κάθεται σπίτι και κριτικάρει απ' έξω, δεν κάνει κανένα λάθος. Κανένα λάθος. Ναι, κάνει απλά κριτική. Ναι. Εφόσον η προσέγγιση είναι ιδεολογική και κάποιος έχει καθαρό μέσα στο μυαλό του γιατί βρίσκεται σε αυτό το χώρο, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Εξάλλου, μετά τις βουλευτικές εκλογές, όχι πολύ καιρό μετά, ακολουθούν περιφερειακές, αυτοδιοικητικές εκλογές. Υπάρχει ευρύτατο πεδίο για να δράσει και να αξιοποιηθεί. Αλλά τώρα όμως είναι λες και χρυσώνεται το χάπι σε κάποιον και θα του πείτε, αν δεν θα είσαι υποψήφιος βουλευτής, θα είσαι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή εντάξει, είναι ένα χρυσωμένο, είναι μια καραμέλα πάρα πολύ, με πολύ ωραίο περιτύλιγμα. Ίσως θα έπρεπε να βάλουμε έναν διαχωρισμό ανάμεσα, πώς να το πω, στη φιλοδοξία και στο αξίωμα. Θεμητή η φιλοδοξία προφανώς, αλλά δεν γίνεται όλοι όσοι έχουν φιλοδοξίες τελικά να πάρουν και τα αξιώματα. Αντίστοιχα και σε εκείνες τις εκλογές, πολλοί θα ενδιαφερθούν, πολλοί θα τρέξουν ή τελικά δεν θα περάσουν όλοι αυτοί. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα πολιτικά χαρακτηριστικά και αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Γιατί στη μικρή κοινωνία, σε κάθε μικρή κοινωνία και όπου έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων νομαρχιακών επιτροπών, αντικατοπτρίζεται, αν θέλετε, και η μεγαλύτερη έτσι, πολιτική, αν θέλετε, κολυμπήθρα, από την οποία ο καθένας διεκδικεί και κάποιο μερίδιο. Εδώ τι είδατε, ποια ήταν η εικόνα την οποία έχετε διαμορφώσει για την Άρτα? Υπήρξε συμμετοχή, είστε ικανοποιημένοι? Αυτό που είπαμε λίγο πριν από τα νέα πρόσωπα, υπάρχει μια δυναμική, υπάρχει κοινωνικός διάλογος, απαξίωση, τι γίνεται? Και το Δεκέμβρη, στις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου και τώρα στις 8 Μαΐου, στις εκλογές για τις νομαρχιακές, τις τοπικές, τους συνέδρους και το όνομα, εκπλαγήκαμε ευχάριστα και τις δύο φορές. Δεν περιμέναμε τόσο κόσμο. Το Δεκέμβρη με πολύ κακές συνθήκες, με τον κορονοϊό σε έξαρση. Μαζικά ο κόσμος συμμετείχε και τις δύο Κυριακές του Δεκεμβρίου και τώρα όλες τις φορές, όλες οι νομαρχιακές, κάναμε μία υποεκτίμηση της προσέλευσης, μιλώντας και με τους γύρω-γύρω νόμους. Όλοι είχαμε ευχάριστες εκπλήξεις. Και αυτό συνέβη πανελλαδικά. Mm. Άλλωστε νομίζω ότι και το τελικό, το συγκεντρωτικό νούμερο της συμμετοχής πανελλαδικά ήταν και αυτό μια έκπληξη για όλους. Mm-hmm. Ο κόσμος έχει επιστρέψει, μας ακούει. Τώρα το στοίχημα το δικό μας είναι να παρουσιάσουμε στον κόσμο με απλά κατανοητά λόγια μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Mm-hmm. Έχει δει τώρα και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία ξανά πρόσφατα, μας δίνει την ευκαιρία ο κόσμος
και είναι στο χέρι μας να την αξιοποιήσουμε. Με την ευθύνη προφανώς και τη δυνατότητα να ξεκινάει από την Αθήνα, αλλά να φτάνει μέχρι και τις τοπικές που εμείς οφείλουμε να συγκροτήσουμε και να δουλέψουμε. Κύριος Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν θα πρέπει κανείς να μιλάει για συνεργασίες είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τον δρόμο, την πολιτική του κόμματος, ώστε να εκφράζεται ο πολίτης μέσα από την ιδεολογία του, και αυτό τέλος πάντων το δικό του σκεπτικό. Όλα τα υπόλοιπα, είπε, είναι κουβέντες για άλλους. Και εκφράζει τη βάση απολύτως. Μεταφέρει μάλλον αυτό που του έχει πει η βάση σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει όμως η ανάγκη, της συνεργασίας. Οι συνεργασίες μακάρι να γινόταν πάντα και σε όλες τις εκλογές, αλλά με έναν τρόπο από την αρχή ξεκάθαρο, με ένα προγραμματικό πλαίσιο. Ναι. Θέλουμε να γίνουν αυτά τα 10 πράγματα, αν στα 4 συμφωνούμε, να τα βάλουμε μπροστά, να πάρουν αυτά προτεραιότητες και να δουλέψουμε για αυτά, τα 4. Άσχετα με το ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Mm-hmm. Ναι. Ουρά κάποιου για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, το ΠΑΣΟΚ δεν ξαναγίνεται. Το πλήρωσε. Ξεκάθαρες γραμμές. Ας αναλάβουν και οι υπόλοιποι τις ευθύνες τους. Είναι ξεκάθαρο για μας. Αν προκύψει, το έχει πει με όλους τους τρόπους, τέτοιου είδους συνεργασία, μόνο αν μας αναγκάσουν εξελίξεις, αν υπάρχει κάποιο... χρειαστεί για μια περίοδο, γιατί η χώρα θα δέχεται πίεση, γιατί θα υπάρχει ένα εθνικό θέμα που θα πρέπει να το διαχειριστούμε, να στηρίξουμε μια κυβέρνηση. Αλλά είναι άλλο πράγμα το να πάμε να πάρουμε εμείς υπουργικές θέσεις για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του κάποιο άλλο κόμμα. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μας κουβέντα με την επανεκλογή σας στο τιμόνι της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κι ας είναι και τα μπάνια του λαού, μια πόλη θεωρούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει προεκλογική περίοδος. Τουλάχιστον αυτό θεωρείτε κι εσείς. Κύριε Σερέτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Με μεγάλη μου χαρά. Στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ.